Τρίτο ναυάγιο για τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Με φόντο τις εντάσεις και τους διαψηφισμούς αρκετών δημάρχων, τελικά δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, με το καυτό ζήτημα να οδηγείται εκτός απρόοπτου προς επίλυση στην αποκεντρωμένη δίκαιη Κρήτης. Εγώ είπα ότι δεν τιμά κανένα μας να φύγουμε σήμερα από εδώ η αυτοδιοικητική της Κρήτης χωρίς να υπάρχει μια ενιαία πρόταση, όποια πρόταση και αν είναι αυτή, την οποία προσωπικά είπα θα στηρίξω. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει με ομοθυμία της απόφασης της ΠΕΔ. Εμείς εμένουμε από την πλευρά μας σαν δήμαρχοι της Ανατολικής Κρήτης, οι τρεις δήμοι του Φως Δαβόρειας Παιδιάδας, δηλαδή η Χερσόνησο, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, η Βιάνος και οι τέσσερις δήμοι του Λασιθίου, να συνεχίσουμε να επιμένουμε και να καταθέσουμε φάκελο με τη σύσταση ΦΟΣΔΑ από την πλευρά μας. Να υπάρξει συνένεση, ζήτησε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος πρότεινε να υπάρξουν δύο φορείς διαχείρισης στο νησί μας, ένα ΣΥΔΕΔΙΣΑ και ένα ισχυρός φορέας σε όλοι οι υπόλοιποι. Πρόταση τελικά που έπεσε στο κενό, καθώς δήμαρχοι, κυρίως της Ανατολικής Κρήτης, συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Και ανατολικά του νησιού μας έχουν οι ίδιοι αποφασίσει. Το σωστό είναι να γίνει σεβαστές αυτές οι αποφάσεις και όλοι οι υπόλοιποι, όπως υποστήριξα, να συμπεριληφθούν σε ένα σχήμα της κεντρικής Κρήτης γύρω από τον ΕΣΔΑΚ, το οποίο θα είναι περίπου το 50%. Οι δύο άλλοι φορείς θα έχουν περίπου το 25%. Δεν υπήρξε όμως ομόφωνη απόφαση. Ο νομός Ρεθύμνης συνολικά και ο Δήμος Ρεθύμνης έδειξε σήμερα μία διαλλακτικότητα, όπως και ο Δήμαρχος Αστερουσίων, ακριβώς για να καταλήξουμε σε μία ομόφωνη απόφαση. Θέλω να πω ότι αν εμείς δεν καταφέρουμε να ομονοήσουμε, τελικά είναι σαν εξοδοτούμε την αποκεντρωμένη να κάνει η κυρία Κοζηράκη αυτό που ο νόμος προβλέπει να γίνει. Είναι νομίζω λάθος αυτό. Η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΖΑΚ, Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ομόφωνη απόφαση στο μικρό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις 19 Ιανουαρίου με την κάθοδο του Σοκράτη Φάμελου στις αρχές του 2019. Και να μην φτάσουμε σε αυτό που συνιστά πολιτική ήταν, που είναι να αναλάβει η αποκεντρωμένη διοίκηση την όποια απόφαση. Αν θεωρούμε την διαφωνία σε δημοκρατικό βέβαια πνεύμα μεταξύ των δημάρχων και της Ολομέλειας της ΠΕΔ, αν αυτό θεωρείται πολιτική ήττα, τότε ναι, αλλά νομίζω ότι είναι υγιές. Δεν περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, δεν περιμέναμε ένα κλίμα απόλυτης σύγκλησης. Εχμές για τον ΕΣΔΑΚ στο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων άφησε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ενώ ο Δήμαρχος Οροπεδίου αναρωτήθηκε αν υπάρχουν συμφέροντα εξουσίας για καρέκλες και χωροταξικά ζητήματα. Η διαχειριστική επάρκεια και η αυτονομία της ΔΕΔΙΣΑ είναι αυτονόητη δεδομένη για πολλούς λόγους, και επιχειρησιακούς και λειτουργικούς και σε επίπεδο έργων και περιφερειακής ενότητας.